Καλησπέρα! Δεν, τι, εγώ δεν σε βλέπω καλά, εσένα είσαι, βλέπω, ε. Γεια σας! Τι κάνετε, καλά είστε? Τώρα επιτρέπετε να πω καλησπέρα, γεια, όχι, γιατί ο προηγούμενος κόντυψα με... Όχι, εσύ στο έτσι, δηλαδή, φύγε στο καράτε στυλ, δηλαδή. Γεια σας, καλά είστε, τι κάνετε? Γεια σου, κυρία Χαραλαμπίδη. Όπας! Χαραλαμπίδης, Τηλιανός. Και εσύ Χαραλαμπίδης λέγεσαι? Συγγνώμη, φυλάκι αυτό τώρα. Τι μου κάνεις, καλά, είσαι Χαραλαμπίδης, πού είσαι? Κάτσε, τι έχουμε σχέση? Από το Δίσβατο είμαι. Εγώ είμαι από το Μούτζουνο, σου λέει κάνε πάνω. Δεν έχουμε κανένα σόι μεσή τώρα. Όχι, δεν έχουμε, σίγουρα δεν έχουμε, αλλά πατάτες καλές έχετε πάντως. Λεκάνη. Και καλούς ανθρώπους. Λεκάνη, λεκάνη για γενικό στο μιλάμε. Εσείς από Δίσβατο είστε? Ναι. Από κάτσε Δίσβατο που είναι, από... Πού είναι Δίσβατο εσύ? Από το Μακρυχώρι, Ζαρκαδία. Α, από ποιο πάμε δηλαδή? Ναι, ναι. Κοντά είμαστε περίπου, δηλαδή εντάξει, κοντά είμαστε. Ένας πλαταμόνας μας χωρίζει. Από εδώ, τώρα μένετε εδώ πέρα Καβάλα όμως, εντάξει, ναι, ναι. Εδώ πέρα κάτω, τι λέγεται, μια καλά είναι και τουνιά. Καλή είναι. Κάνουμε τη βόλτα μας τώρα με το Ιμάν Μπαλτή, κάνουμε τη βόλτα εδώ πέρα στην περιοχή τη δικιά σας. Κάνω τώρα συνοικίες δηλαδή, να γνωρίσω τον κόσμο και τις συνοικίες. Και ξεκινάμε από τον Αγγελουκά εδώ πέρα, την περιοχή τη δικιά σας. Αρκετά ψηλά και πολύ κόσμος. Πώς είναι η ζωή εδώ πέρα, έτσι, είναι ήσυχα, είναι καλά? Κοίταξε, δεν είναι όπως ήταν, αλλά... Εντάξει, τώρα... Κάτι, 2016 είμαστε. Ναι. Είναι πως είμαστε λόγω οικονομικής κρίσης για λόγω τότε γενικώς. Και οικονομικής κρίσης. Κυρίως το 78 όταν ήρθα εγώ εδώ ήταν αλλιώς τα πράγματα. Το 78 εγώ παιδιά που ήμουν, ήμουν Θάσο το 78 εγώ. Ήμουν Θάσο. Θάσο. Ναι, ήμουν πολλά χρόνια εκεί πέρα. Ναι. Κάτσε, 78 κατέβηκες από το χωριό εδώ πέρα κάτω στην Καβάλα. Το 78 ήρθα από τη Γερμανία εδώ. Κάτσε, όπου μπέρδεψες, είσαι από το Δίσβατο. Πήγες μετανάστες από ό,τι κατάλαβα στη Γερμανία. Το 78 γύρισες Ελλάδα. Ερώτηση τώρα. Θα ήθελες να παραμείνεις στο εξωτερικό ή για καλά κάνεις που γύρισες? Εγώ υποχρεωτικά γύρισα, γι' αυτό δεν είχα επιλογή. Πού είναι πιο ωραία? Τότε εκεί ήταν ωραία. Εδώ έπρεπε να έρθω και ήρθα. Κάτσε, τώρα αυτή τη στιγμή που ζούμε... Την στιγμή εκεί είναι ωραία. Πώς είναι τώρα, το όνομα σου πες μου? Στέλιος. Στέλιο μου. Τότε ήταν ωραία και τώρα είναι ωραία εκεί πέρα δηλαδή. Ναι. Δηλαδή στην Ελλάδα γενικώ που και να έρθει. Ωραία λέγοντας, δεν υπάρχει ζωή, καλή ζωή εκεί πέρα όπως έχουμε εδώ. Ναι, όμως, ναι, αλλά δηλαδή, υπάρχει δουλειά. Υπάρχει το οικονομικό, είναι καλό εκεί. Ναι, εντάξει τώρα. Ακόμα, πίσω, ακόμα και συνταξιούχοι εδώ πέρα στην Καβάλα, έχει γίνει στην Ελλάδα συνταξιούχοι, ναι. Τους κόβουν, τους μαχαιρώνουν, τους κάνουν. Ναι, ναι, ναι. Ναι, εντάξει, okay. Ό,τι περισσεύει από τα εγγόνια και τα παιδιά τα παίρνουν οι άλλοι ληστές. Μάλιστα. Ερώτηση το τελευταίο για να φύγω κιόλα. Γιατί συνταξιούχος είσαι. Είσαι καλά, για όχι. Κοίταξε, λίγο έσεψαν και οι απαιτήσεις. Τώρα τι να τα κάνω τα λεφτά εγώ. Μάλιστα. Καλά είμαι. Στα εγγόνια και στα παιδάκια, ε. Βεβαίως. Μάλιστα. Βεβαίως. Καλή συνέχεια να είσαι γερός. Χάρηκα πάλι από Χαραλαμπίδη. Μούτζουνος, μάλλον πόντιος και εσύ. Πόντιος είσαι. Άρετε μέτρο εδώ πέρα, μάλιστα. Το βρήκα, παιδιά, το βρήκα. Χάρηκα πάρα πολύ. Γεια σου, φιλαράκι, ντροπαλέ. Σας χαιρετώ, αντίο σας. Λοιπόν. Βρισκόμαστε με το Ιμάν Μπαλτή αυτή τη στιγμή στις γειτονιές. Είπαμε να κάνουμε μια βόλτα, αγαπητοί μου φίλοι, στις γειτονιές εδώ πέρα, στην Καβάλα, στις συνοικίες όπως λέω. Θα το ονομάσουμε Ιμάν Μπαλτή, συνοικίες από κάτω, για να γνωρίσουμε και κόσμο. Έλα μαζί μου, Στέλιο. Έλα. Ιμάν Μπαλτή, φαγητό θυμίζει, αλλά καλό φαγητό, βαρύ είναι λίγο. Λοιπόν, έλα μαζί μου. Γεια σας, καλημέρα, καλησπέρα. Μην πω καλημέρα. Πες μου, τι θέλει, ποια χάνια, μια χαρά καλή είναι. Όπα. Εγώ ξενυχτάω. Ποιο ξενυχτάω, ο Διογέννης. Όχι, σε λάθος φιλαράκι, ο Διογέννης δεν είναι στη Γλυκά, όχι. Σε έχουν στην πούδρα τον Ατσάδερ. Καλά είμαστε, τι μου κάνετε, γεια σας. Καλά, μιλάω. Ονοματάκια. Κωνσταντίνος και Παντελής. Εμένα με ξέρει, αλλά δεν με θυμάσαι. Γεια σα, τι γεια σα, πήγε. Φορτηγό φορτώναμε από τις 6 ώρα το πρωί, φίλε. Μας βλέπει, στη βρώμα, είμαστε, πάμε να πηγηθούμε. Αφού φορτώνατε φορτηγό, σημαίνει πως υπάρχει και δουλειά. Εξωτερικό δουλεύουμε, ναι. Δόξα τω Θεώ. Το δουλεύετε. Ναι, ναι. Δηλαδή το Θεώ. Δεν για δηλαδή, έτσι το γαμπρό μου το ξέρει σίγουρα. Δεν ληχαίρει. Το κουκλάκια, ναι. Λοιπόν. Ο Τέο. Τερέζα είναι κουνιάδο. Ο Τέο. Τερέζα. Τέο για σένα μιλάνε. Πού είναι αυτό. Εντάξει, εγώ μαγείρευε. Μαγείρευε σπίτι. Κουκλάκια. Ερώτηση, παιδιά, δεν από εκεί Λουκά. Κάνω το μάμπα, γιατί κάνω τη βόλτα μου τώρα στι συνοικίε. Κάνω συνοικίε. Εγώ μένω χρόνια από το 1972. Εντυπώσει. Τι φωνάζει άλλη εκεί πέρα, ναι, τι φωνάζει, λέει βρώμικα εδώ πέρα και τα λοιπά. Τι βρω, μια χαρά είναι η γειτονιά μας, καλά είναι. Εγώ δεν έχω κάνει καμιά αυτή.
Λίγο το καλοκαίρι, λίγο του κάδου. Θα βλέπει τώρα το χαλί εκεί πέρα. Πολύ χαλό. Γυρίζουν δηλαδή τώρα, ναι, πιο έντονα οι κάδοι. Μάλιστα. Κάθεσαι στο μπαλκόνι λίγο το καλοκαίρι να, να απολαύσει ένα καφέ, το... ένα καρπουζάκι. Ναι, δροσερό και σου έρχεται την πόχα. Με αυτό τίποτα άλλο. Εδώ πέρα. Ο φωτισμό μα τέλειο είναι, μα αλλάξα το φωτισμό. Δεν έχω προβλήματα στην οικία μα εδώ πέρα. Εγώ δεν έχω εντοπίσει τώρα. Εδώ πέρα. Εγώ 7,5 είμαι. 7,5 εσύ, είσαι φασαρία εκεί πέρα, πάμε. Εσύ είσαι συνηθισμένο Ιταλικέρι. Εντάξει, συνηθισμένο είσαι. Κανονικά. Μάλιστα, θα πάω και σε 7,5 εκεί πέρα να δω τι γίνεται. Είναι αρχαίος. Ναι. Στη δουλειά εννοώ δηλαδή. Με το μου θύμισε κάποιο παντέλο, έναν πολύ παλιό. Τον παντέλο εδώ, λέω, ναι, εκείνος, ο παράνομος. Ο παράνομος είσαι. Ναι. Φλάκα μου κάνει. Ναι, ναι. Πού, παιδιά, ναι, πραγματικά δεν σε ξέρω. Εκείσαι... Παιδιά, πετσερικά ήμουνα. Τότε ράδιο έκανα. Ακρόσα ράδιο. Και ραδιόφωνο και συμπή είχα τότε εγώ. Και συμπή, ναι, όλοι είχαμε. Ο παράνομος, γιατί ποιο βρήκα αυτή τη στιγμή. Πριν χρονολογία. Μαλή παστό. Όχι, πιο πίσω. 85, 86, 87. Από τι με θύμισε τώρα. Πώ μεγάλωσε έτσι. Πιτσιρικά ήταν. Πού. Ναι. Τότε ήταν οι αρχές. Οι αρχές. Με τον Τέο που. Ναι, με τα συμπή και τα λοιπά. Ναι. Πού, τι ωραίες εποχές ήταν τις ωραίες. Ναι. Τώρα με τα κινητά χάθηκε αυτή η γλυκά. Ναι, ναι. Τέλος. Ακόμα οδηγάς, δεν γίνει σύνταξη ακόμα. Ναι, όχι, όχι. Παλεύουμε ακόμα. Ήρθε που είσαι σήμερα να. Τέο, ορίστε, βλέπεις. Άλλοι βγαίνουν σύνταξη τώρα και εσύ αυτό που δουλεύει. Πώς είναι η ζωή γενικώς τώρα, θέλω σύγκριση. Ζωή έξω, ζωή Ελλάδα. Καμία σχέση. Εδώ είναι Αφγανιστάν. Όχι, εγώ έχω άλλη εντύπωση. Εδώ είναι η ζωή. Αυτό ζηλεύουν οι κερατάδες. Με μας προσβάλλουν. Εγώ σαν Έλληνας, όχι ότι δεν έχουμε. Να μην το πω τώρα. Πολιτικούς μας τέλος πάντων. Ναι, ναι. Πολιτική τέλος πάντων. Αλλά εγώ σαν Ελληνόπουλο είμαι Ελληνάρα τέλος. Έξω δεν επιτρέπω σε κανένα να πει. Πολύ διαφορετικά λίγο. Ζωή που λέμε, καταλαβαίνετε εσύ, αυτό άλλο πράγμα. Λες, λες άλλο πράγμα. Λες για τη ζωή που ζούμε. Δηλαδή ζούμε θάλασσα και τα λοιπά, Μεσόγειο. Ενώ αυτό λέει για χρήματα. Οικονομική κατάσταση. Ναι, μα και εδώ μια χαρά, μια χαρά ήμασταν, λέει, το κουγλίφι μας τα φάγανε όλα τώρα. Τέλος. Μια χαρά ήμασταν, γιατί μια δεκαετία πίσω να πάμε ήμασταν. Κάτσε να πάω στον παράνομο. Εξωτερικό και ζωή. Άντε, υπάρχει ζωή. Εκεί έχει δουλειά. Εκεί θα δουλέψεις, ναι. Η ζωή εντάξει, είναι εδώ. Συστήματα κοινωνική πρόνοια δεν το συζητάμε. Για διακοπές, για τα πάντα. Εδώ. Εδώ, η Ελλάδα. Ελλάδα συστήματα και πρόνοια δεν έχει. Εξωτερικό. Ναι, αρκεί να έχει χρήματα. Άμα έχει χρήματα, χρήματα εδώ είναι. Θα προτιμούσατε να ζείτε στο εξωτερικό ή στην Ελλάδα? Εγώ δεν αλλάζω την Ελλάδα με τίποτα. Μα ήταν θα είχα σκοτεί και θα είχα φύγει εδώ και χρόνια. Τα παιδιά σου? Τέρμα. Και τα παιδιά μου που τα είχα πει πριν μια πενταετία να φύγουμε, ναι, που ήταν πιο μικρά, η κόρη μου είναι 24. Στα 25. Λοιπόν, ναι, θα μπορούσαμε να είχαμε φύγει. Μάλιστα. Δεν θέλουν, δεν την αλλάζουν την Ελλάδα με τίποτα. Δουλεύει και η κόρη, προσπαθεί το παιδί, δουλεύει. Ο μικρό είναι μικρό, 16 χρονών ακόμα. Θα σου κάνω μια ερώτηση επαγγελματική. Θέλω να θυμηθείς πόσες χιλιάδες χιλιόμετρα έχεις κάνει. Για εκατομμύρια μιλάμε. Χιλιάδες. Εγώ τι κάνω τα τελευταία 15-16 χρόνια. Πώς είπα, θυμίσαι μου. Εσύ είσαι... Εγώ είμαι 60, την κάνω 42 χρόνια. 42 χρόνια. Ναι. Εξωτερικό, ε. Βάλε 100.000 το μήνυμα. Μέσα έξω. Έσω με. Βάλε έσω ένα μέσο όρο 100.000. Τι GPS! Μιλάμε για 6 εκατομμύρια. 120 το χρόνο. 120.000 εγώ τρώσω με τώρα. Χιλιόμετρα. Επί τόσα χρόνια. Ναι. Πόπου φιλαράκι, πόπου τότε μου θύμισε παιδιά αυτή τη στιγμή. Τότε ράδιο έκαμε. Ραδιόφωνο έκαμε. Ναι. Και με τα CB πηγαίναμε και σε κάτι. Πάει η κουβενίτσα τώρα το καλοκαίρι, πάει δίπλα στα στριγκάκια. Σε μουάζε σου, α πούμε. Του βλέπω το κανάλι και σε έχω δει. I see you, man. Είναι εκπομπή δικιά μου, είναι τέτοια που αναγκαστικά πρέπει να προσεγγίσει. Το βλέπω στην τηλεόραση, λέω το αλάνι που είμαστε. Θέλω να μου πείτε τι δεν σα αρέσει. Γενικώ από αυτό που βλέπετε, όσο το διορθώσω. Εμένα μου αρέσει, μου αρέσει αυτή η τρέλα. Αυτή την τρέλα που κουβαλάς τώρα, αν δεν κάνω λάθος, κάποτε την είχε και ο Αρναούτογλου. Όχι, ο Αρναούτογλου ήταν ο Φιωρεντίνο. Στα χωριά έξω, λες τώρα. Το Φιωρεντίνο τον είχα δει και στη Θάσο μια φορά. Ναι, παρόμοιο, ναι. Έτσι, παρόμοιο στήλα έφτιαχνε. Ναι. Και μ' αρέσει αυτό. Αφού καλό είναι αυτό. Καλά δρομολόγια, καλά από όπου. Θα το πω. Φυσικά θα πω στον τόντο, εντάξει, λογικό αυτό. Καλή συνέχεια, καλά δρομολόγια. Προσοχή στον δρόμο, προσοχή στον δρόμο. Και ερώτηση τελευταία. Ρε παιδιά, τα CB υπάρχουν για όχι τελικά. Υπάρχουν. Ακόμα τα έχετε σε εσένα. Βεβαίω. Τα έχω σπίτι, τα πουλήσω ή όχι. Να μην τα πουλήσω, πέρα μα είσαι καλό, το πάρουμε. Έχω τι CB σπίτι. Οι που λειτουργούν. Τώρα ναι, όχι. Όταν είσαι παρέα όμω 2-3 αυτοκίνητα, μιλάμε στον δρόμο, κρατάει ένα τον άλλο. Μόνο έτσι το σου. Αν έχετε CB, μην τα πουλάτε, κρατήστε τα. Διογέννη. Έτσι. Θα σε χαιρετώ. Για χαρά. Γεια σας. Και όχι, έλα εδώ εσύ, έλα εδώ εσύ, εσύ, έλα εδώ εσύ, δεν πας πουθενά, αφού σε βρήκα σένα, παιδιά, αυτό το ξέρουμε όλοι μας, έλα εδώ. Ρε εσύ, θες τον Αγγελού κάτι, τα λεωφορεία πάρεις. Πάρ' το μετά το λεωφορείο δηλαδή τώρα, φύγεις τώρα δηλαδή. Έλα, 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 λεωφορείατζή μου, γεια σου. Τι μου κάνει, άρε φιλαράκι. Δρομολόγιο, από μόνο να κάνουμε δρομολόγιο δεν γίνεται, μπες πέρα. Όλα καλά. Γερός δυνατός. Καλό δρομολόγιο, δεν είχα ανάγκη εδώ πέρα. Λοιπόν,
Άγιος Λουκάς, μία από τις πιο θα έλεγα εγώ συνοικίες Καβάλας. Εντάξει, το λέω γιατί εδώ πέρα είναι. Γεια σας! Εδώ πέρα είναι, παιδιά, και η Δέπος, η περιοχή της Καβάλας, η Δέπος πιο ψηλά, που έχει πιο πολύ, ας πούμε, ξέρεις, τα σπίτια. Λοιπόν, πάμε συνεχίσουμε λίγο προς τα κάτω, γιατί μετά έχουμε να συνεχίσουμε και με άλλη περιοχή, άλλη συνοικία. Πάμε. Λίγο την καλημέρα θέλω να πω. Δεν λες καλησπέρα, καλημέρα, ε. Παναγιώτη, έλα πες μια καλημέρα, δεν πειράζει λίγο. Ήρθα στην περιοχή σας, ήρθα στη γειτονιά σας, ήρθα στο Άγιο Λουκά. Μην τρέπεσαι, ωραίος είσαι. Πού είσαι, ακόμα κρύβεσαι εσύ. Έλα μην μια δρόγια, μια καλημέρα πει δηλαδή τώρα. Ήρθα στο Άγιο Λουκά, ζηλεύω, πραγματικά, δηλαδή πάλι τυχερός. Όλοι τυχεροί εδώ πέρα, ρε παιδιά, είναι. Αν φάω αυτή τη στιγμή, κάτσε να φας. Θα γίνω έτσι. Γιατί? Το μικρόφωνο θα πει. Μην κοιτάς, εντάξει, πάλι είμαι. Τώρα, επειδή αρχίζει το καλοκαίρι, πρέπει να είσαι fit για την πλάζα. Για την πλάζα. Να είσαι έτοιμο για την πλάζα. Πάμε πότε στην Αγιολουκά σα, στην περιοχή σα. Τώρα πιάνω τι περιοχέ που λέω εγώ. Ναι, ναι, ναι. Εντυπώσει θέλω Αγιολουκά. Οι εντυπώσει μου είναι άριστε. Εδώ μεγάλο. Όχι, όχι. Όχι, από Ηρακλή. Από Ηρακλή. Άφησε τη θάλασσα Ηρακλή γιατί είσαι Αγιολουκά. Όχι, εδώ πέρα μένω. Α, μάλιστα. Εδώ έκανε οικογένεια, εδώ μεγάλωσαν τα παιδιά μου. Είναι καλά. Έχω και εργασία και έχω και εδώ πέρα εργασία. Εκεί έχω μαγαζί στην Άγγλισσα. Τι πάλι παρόμοιο μαγαζί, φαγάρι. Παρόμοιο. Καλοκαιράκι τώρα, σε καλοκαιριάζει. Έχει κίνηση. Έχει, δόξα τω Θεώ. Έχει κίνηση, ναι. γιατί ο κόσμος δεν άρχισε να βγαίνει ακόμα στις αμπουκές. Λεφτά έχει ο κόσμος. Λεφτά. Έχει λεφτά ο κόσμος. Έτσι πως το είπες. Κοίτα αυτοί που θέλουν να βγουν έξω να φάνε και να πίνουν το ζάκι, θα βγουν. Είμαστε φθηνοί. Αυτό θα έλεγα από αυτή τη στιγμή. Είμαστε φθηνοί και προσφέρουμε ούζο, ουζομεζέδες και κρέας. Θα το πάρω γενικά. Και... γενικά ο επαγγελματίας, ναι. Γενικός. Ο επαγγελματίας, ναι. Και εσένα. Όχι μόνο. Ναι. Γενικός. Έχουν κατεβάσει τιμές ώστε ο κόσμος να μπορεί να βγει έξω και ένα ζάκι. Εννοείται. Εννοείται. Ποια είναι η σπεσιαλιτέ του μαγαζιού. Ποια? Η σπεσιαλιτέ του μαγαζιού ποια είναι. Η σπεσιαλιτέ του μαγαζιού είναι. Τι τα ψαράκια, ο γάβρος, η σαρδέλα. Ναι. Η γαριδούλα. Άμα σου λέγανε να πετύχει τον κόσμο ένα πιάτο, θα του πω ότι είναι κρεατικό ή ψάρι, εσύ. Εδώ ψάρι. Ψάρι, ε. Ψάρι. Τι ψάρι. Ψάρι. Είπαμε γάβρο, σαρδέλα, γαριδούλες. Με κάναμε στείλω γραμμένα. Διάφορα ψαράκια έτσι. Άμα κάναμε και το πολυτέλεια. Ναι. Τι πολύ ωραία. Τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάτσε να φας. Κάτσε να φας. Όχι, εδώ πρέπει να κουμπίσω αυτή τη στιγμή. Χαιρετώ, γεια σα. Πάμε. Λοιπόν, γεια σα, παιδιά. Γεια σα. Καλή όρεξη, γεια σα. Γεια σα. Έλα μαζί μου. Παιδάκι, εσύ που φωνάζει, έλα, μην βγαίνει, ντρέπεσαι. Τι ντρέπεσαι δηλαδή, έλα, μια χαρά είσαι, βγαίνει έξω που σε θέλω. Καλέ, εσύ, έλα έξω, καλέ. Καλέ, τι φοβάσαι, δεν τρώω εγώ γυναίκες. Έλα έξω. Μια χαρά είσαι, σε βρω και γαμπρό εγώ εσένα. Πού είναι ο καλογαμπρός. Γαμπρέ, βγαίνει έξω. Καλέ, εσύ βγαίνει έξω. Πώς λένε, Μαρίνα. Διογέννη speaking. Καλέ, έλα καλέ, έξω, δεν τρέπεσαι καλέ. Ποια διαφορά τώρα που μιλάμε, πάλι σε γραφή κάμερα. Ντροπαλή είσαι. Με την παιδιά μας δεν βγαίνεις. Μια χαρά πάντως, να ξέρεις.
Καλησπέρα. Μια ωραία καλησπέρα. Τι κάνετε, καλά είστε? Τι κάνετε, καλά? Σα ζηλεύω γιατί απολαμβάνετε. Εμεί δουλεύουμε, εσεί απολαμβάνετε τη θάλασσα μπροστά σε ένα μπαγκάκι εδώ πέρα. Ονοματάκι. Το όνομά μου. Ναι. Γρηγόρη. Διογέννη Χάρηκα. Σε βλέπω τακτικά. Γιατί με την δεν πειράζει, μα τι είχαμε σαν. Όχι, δεν μπορεί να μιλά. Γερό δυνατό. Δόξα τω Θεώ. Καλά σε βλέπω. Υπάρχουμε, υπάρχουμε. Κάνω τη βότα μου αυτή τη στιγμή στην περιοχή γενικώ εδώ μέσα. Μικρό παιδί είμαι εγώ. Κάτσε πριν να μαντέψω ηλικία, επειδή μικρό παιδί. Μόνο 80. Πλάκα κάνει. Τι πλάκα. Πού μεγάλωσε. Θα σε έλεγα εγώ 67 με 70. Όχι, εγώ είμαι. 80 χρονών είσαι. Είμαι. Του μοιάζει 80 χρονών. Όχι, ρε παιδιά. Μάλλον έχετε ζήσει καλή ζωή, συγγνώμη που το λέω, ή περάσετε καλά. Όχι, όχι. Εγώ πέρασα και κατοχή, πίνες. Όλα. Είδαμε 80 χρονών. Πολλά πράγματα είδαμε στη ζωή μας. Αφού λοιπόν είδατε πολλά πράγματα στη ζωή σας, θα την κάνω την ερώτηση, παιδιά, δεν αντέχω, την κάνω. Ποια εποχή ήταν για την Ελλάδα πιο ωραία? Από όσο έχετε ζήσει μέχρι στιγμής εσείς. Πιστεύω περάσατε και χούντα, περάσατε και πόλεμο, περάσατε και τον Παπαδρέο, τον Αείμνο, γενικά πολλά περάσατε. Καραμαλή, όλα. Ποια εποχή ήταν καλύτερη, πιστεύετε, στην Ελλάδα? Να σου πω, δεν μ' άρεσε τίποτα στην Ελλάδα. Η παιδική μου εποχή ήταν καλή που δεν ψήφιζα και δεν είχαμε κανέναν παρτίδα. Είχατε πάει ποτέ στο εξωτερικό? Όχι. Όχι, εδώ Ελλάδα μεγαλώσατε. Εδώ μεγάλωσα, ναι. Αν επιτρέπετε, με τι είχατε ασχοληθεί όταν είχατε τη δουλειά? Δηλαδή, ήσασταν έμπορος, ήσασταν κάτι? Στο δημόσιο δούλευα, στο Υπουργείο Γεωργίας. Μάλιστα. Δηλαδή, δεν υπήρχε μια εποχή καλή που να πείτε πως αυτή η εποχή άξιζε? Γιατί βλέπω αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα γενικώς δεν πάει πολύ καλά. Κόβω το ένα, το άλλο, συνταξιούχοι τώρα εσείς. Τι να πω, για ποιον να μιλήσω, δεν βαριέστε. Να μην κάνουμε πολιτικά. Από θέμα υγεία είμαστε καλά? Δόξα τω Θεώ. Θέλω να μου πείτε, από ποια περιοχή μένετε? Τώρα μένω στο παλιό. Στο παλιό. Παλιά μένετε εδώ πέρα στην Καβάλα, μέσα στην περιοχή. Στην Καβάλα, στον Προφητηλία έμενα πρώτα. Κοντά είμαστε, που τα μούδια είμαι εγώ, απέναντι ακριβώς. Ωραία. Θέλω να πείτε δύο λόγια, επειδή κάναμε τη βόλτα μου στη συνοική τη Καβάλα, τη περιοχή τη Καβάλα. Δύο λόγια. Πού είναι πιο ωραία, Προφητηλία για παλιό? Και εκεί ήταν ωραία. Στην Προφητηλία ήταν πολύ ωραία. Χειμώνα, πιστεύω. Ήμουνα πολύ ψηλά, έβλεπα τα πάντα. Στο παλιό είναι πιο καλά, γιατί έχουμε και μια αυλή λίγο. Θάλασσα μπροστά. Μπροστά δεν είναι, αλλά. Η Καβάλα θεωρείται από τις πιο ωραίες πόλεις. Η ωραιότερη. Θα την αλλάζετε με μια άλλη πόλη? Όχι. Η Καβάλα είναι πόλη, παρόλο που δεν είμαι καβαλιώτη γνήσιος. Από πού είσαι, θα πείτε? Δράμα, από τη Δράμα. Α, Δράμα, ε! Προχθές ήμουν εκεί πέρα, ήμουν σε Γιαβραβάρα και πήρα ένα καφέ μέσα και πήρα κάτι. Στηρά που είναι και εκεί. Πραγματικά, παιδιά, καλοκαίρι, τώρα θα το πω και αυτό, καλοκαίρι είναι πολύ ωραία να πάτε σε Δράμα. Όντως απίστευτο, εκεί στη Σανερά, στη Γιαβραβάρα, να πει το καφεδάκι σαν κάτω πλατάνια, έχει πολύ δροσιά ωραία, θα έλεγα. Είναι απίθανη και η Δράμα είναι με τα νερά τη και αυτά. Τότε πάω σύγκριση όμως Καβάλα Δράμα γενικώ των δύο πόλει, είναι διαφορετικού. Καλά, αλλιώς. Εδώ είναι η θάλασσα, είναι τα. Αλλιώς είναι. Κάτι τελευταίο. Κάτι τελευταίο. Καλοκαιράκι. Θα μείνετε Καβάλα ή θα πάτε κάπου? Δεν πάω πουθενά, παιδί μου. Μόνος μου είμαι τώρα. Έχασα τη γυναίκα μου. Α, εντάξει, δηλαδή κάθεσαι στο παλιό εκεί πέρα και είστε ξεκούραστοι. Καλά, καλά. Καλή συνέχεια, γερός δυνατός. Και πραγματικά, μακάρι και εγώ να φτάσω 80 χρονών. Σε βλέπω τακτικά στην τηλεόραση. Θαυμάζω για το έργο που κάνεις. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Θέλω να μου πείτε, πραγματικά όμως, αν κάτι δεν σας αρέσει γενικώς σε αυτό που βλέπετε. Για να το διορθώσουμε. Άνθρωποι είμαστε, κάνουμε λάθη. Βλέπω και στα χωριά της Ξάνθης, εκεί στο Παρανέστη που πηγαίνει, αυτά είναι πολύ ωραία. Θα θέλατε να δείτε κάτι διαφορετικό στην τηλεόραση? Συγχαρητήρια για τη δουλειά που κάνεις, είναι πολύ ωραία. Θα θέλατε να δείτε κάτι διαφορετικό, κάτι δηλαδή εσείς ως τηλεθεατής, θα θέλατε να δείτε, γενικώς μιλάω τώρα, να δείτε στην τηλεόραση κάτι διαφορετικό, κάτι που λείπει, πιστεύετε? Τι να, συνέχεια με τα πολιτικά τα βαρεθήκαμε. Λίγο γέλιο θέλουμε. Αυτό που κάνετε εσείς, καμιά ελληνική ταινία βλέπουμε και γελάμε. Πολύ ωραίες ταινίες. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Γεια σας. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην αγαπητή μου την Καλαμίτσα. Καλαμίτσα είναι αυτή, που είχε Καλαμίτσα. Την Καλαμίτσα. Όπου το καλοκαίρι εδώ έχει. Και τώρα έχει κάτι, βλέπω εκεί πέρα κάτω γωνία αριστερά. Ναι. Έχει φυσικά έχει ωραίο κόσμο που σημαίνει ότι εδώ πέρα όλη η περιοχή. Άντυχο, είναι αυτό που λέμε πως η Καβάλα κλείνει στο μαγαζί το σπίτι σε ένα λεπτό στη θάλασσα. Από τη θάλασσα σε ένα λεπτό είσαι στο σπίτι. Ή από το σπίτι σε ένα λεπτό είσαι στο βουνό. Συνδυάζει αυτό ο νομός της Καβάλας, μάλλον η πόλη της Καβάλας, με βάση άλλες περιοχές και άλλες πόλεις. Εντάξει. Π.χ. Ξάνθη, Δράμα και Κομωτίνη είναι λίγο μακριά από τη θάλασσα. Εμείς όμως τώρα βρισκόμαστε εδώ. Πάμε να συνεχίσουμε την βόλτα μας στην περιοχή τώρα της Καλαμίτσας. Για άλλα μαζί μου, Στέλιο, πάμε. We'll be right back.
ψηλά είσαι. Για να έρθω εκεί πέρα πάνω δεν γίνεται. Πρέπει να κατέβεις κάτω εσύ. Καλά τώρα έχεις θάλασσα μπροστά, κάθεσαι εκεί πέρα. Κατέβα κάτω εδώ πέρα, στη θάλασσα. Τώρα ανέβηκες. Έκανες και μπάνιο. Α, είσαι καλός ρε. Μ' αρέσεις. Πρώτο τραπέζι πίστα που λέμε, αυτό ακριβώς είσαι. Άρε. Πρώτο μπαλκόνι πίστα. Πρώτο μπαλκόνι πίστα, σωστά ο Στέλιος. Πρώτο μπαλκόνι πίστα. Αυτό μ' αρέσεις, μπράβο σου. Καλά κάνεις. Καφεδάκι, μια χαρά, σε ζηλεύω. Γεια σας, καλησπέρα. Πρέπει να πω μια ωραία, έλα τώρα, μια ωραία καλησπέρα τώρα που μου φεύγεις τώρα, λες και δεν είσαι αφήσει την κάμερα. Να δείξεις κάτι τώρα. Ναι, ναι, εφού έχεις έλα από εδώ, κάτσε όλα, τώρα παιδιά σας βρήκα πέρα. Έλα εδώ ρε, μην τρέπεστε. Δεν τρώμε ανθρώπους εμείς. Ένα χρόνο μαζί με τηλεόραση στο οποίο την πέτυχα. Ετοιμάζεσαι να βγεις θάλασσα σε λίγο καιρό. Σε λίγο καιρό, ναι. Κομματάκι παίρνουμε τώρα. Ναι, προσπαθούμε τουλάχιστον. Ορίστε. Τι ετοιμάζεσαι, δηλαδή βλέπω καφεδάκι, θαλασσίτσα. Ναι, βέβαια, χαλάρα. Κάνα μπαλάκια, κάνεις. Έκανα, ναι. Πότε πάλευες καλά, κάνεις μπάνιο. Έκανα μπάνιο, ο καιρός είναι καλός, ενδείκνυται για μπάνιο. Σήμερα απλά έτυχε λίγο, ήρθε για ένα καφεδάκι, χαλαρά. Κάνω τη βόλτα μου σήμερα στις κάποιες περιοχές της Καβάλας και τώρα είμαι στην Καλαμίτσα. Κάνουμε μπάνιο στην Καλαμίτσα, έχει ωραία θάλασσα. Έχει πολύ ωραία θάλασσα η Καβάλα, γενικά έχει πολύ ωραίες παραλίες. Όπου και να πας είναι πανέμορφα. Τώρα εμείς πάνω που πεις τις παραλίες ήταν κακό, είναι, όλες τις παραλίες είναι καλές. Ναι, όλες είναι καλές, όλες είναι τέλειες. Όχι, όλες είναι καλές. Ερώτηση τώρα, καλοκαιράκι θα πάμε πουθενά. Το σκεφτόμαστε για λόγω οικονομικής κρίσης, λέμε μπα, θάλασσα, Καβάλα. Κοίταξε το γιον, έχει καλή παρέα, πάντα περνά καλά. Αλλά κάτι θα κανονίσουμε όμω. Κάτι έχουμε στο πρόγραμμα. Κοντά, μακριά, δεν θα το πούμε τώρα, όχι, εννοείται. Μάλιστα. Ναι, σε κάνει σάκι κοντά. Ναι, όλα καλά. Όλα καλά. Αν υπάρχει καλή παρέα, πάντα είναι όμορφα. Καλή συνέχεια, καλές βουτιές, καλά μπάνια, να καλό καλά. Καλοκαίρι. Να είσαι καλά επίση. Και καλά πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Και bye, bye. Bye. Αυτό τούρτα είναι. Πού είμαστε τούρτα δηλαδή. Και πού είμαστε εμείς. Μην δεν ήρθαμε να πάμε πλάνα. Γενέθλια κάντε. Πόσο ένα χρόνο, όχι. Δύο, τέσσερα, έξι, οχτώ χρονιά. Αφού 8 έχει πάνω. Μ' αρέσεις. Έχουμε αφήσει τα υψηλά, πήγαμε Αγγελουκά, πάνω ξέρετε Αγγελουκά. Δεν πω είπα Γιουλουκά και το κατεβαίνουμε προς τα χαμηλά. Κατεβαίνουμε χαμηλά. Και έδαμε προς την αγαπητή μου την Καλαμίτσα και ξέρετε κάτι. Πώς είναι το πριν στα αγγλικά, εσύ. Το πριν. Before. Before summer. Ήταν να δούμε τι γίνεται πέρα στην Καλαμίτσα. Όχι, πάντως ήδη ξεκίνησαν τα πρώτα μπάνια. Τα πρώτα μπάνια. Καλό αυτό που είναι τα πρώτα μπανάκια. Και εμείς θα ξεκινήσουμε σε λιγάκι. Να φτιάξουμε λίγο το κορμάκι μας και μετά κάνουμε το μπανάκι μας κι εμείς. Πάμε. Να είμαστε εδώ πέρα. Γεια σας, γεια σας! Τι κάνετε, καλά είστε? Μπανάκι, τα πρώτα μπανάκια. Ονοματάκι? Δεν θέλω. Δεν θέλετε? Okay. Δεν πιέζουμε κανέναν εμείς, μια χώνεστε. Δεν είναι τα πρώτα μπανάκια αυτά εδώ πέρα? Καλοκαίρι και τώρα αρχίζει. Χειμερινός είστε εσείς? Α, χειμερινός κολυμπητής είστε. Σας ζηλεύω. Γιατί μια καιρός να είσαι κάτι μπάνιο συνεχόμενα. Ναι, ναι. Έλα μαζί μου, πάμε. Άνοιξε και το αυτό πέρα εσύ. Άνοιξε το πιτσόμπαρο εδώ πέρα, του Δήμου. Θετική ενέργεια. Θετική ενέργεια. Γεια σας, παλικάρια. Τι κάνετε, πώς είστε. Γεια σας, καλά παλικάρια. Τι κάνετε. Γερή, δυνατή. Ερώτηση, τώρα είστε χειμερινοί κολυμβητές ή καλοκαιρινοί κολυμβητές. Πλησιάζω, καλοκαιρινοί κολυμβητές. Πόσα μπανάκια κάναμε μέχρι τώρα, επιτρέπετε? Κάνα 5 ξέραμε. Κάναμε. Είμαστε χειμερινοί, έχει μόνο καλοκαίρι. Καλοκαίρι είπα άλλο τώρα. Άσε να λέει σε με δουλεύει, ε. Καλά, γιατί με δουλεύει, φιλαράκι. Χειμερινή όμω τώρα, Μάιο μήνα τώρα δεν λέει. Καλοκαιριά σιγά σιγά. Ο Άγγελο εδώ έρχεται. Ο Άγγελο είναι χειμερινό. Ναι, εδώ μαζί μα, παρέα. Ναι. Παίζαμε και ρακέτα. Μάλιστα. Τι λέει η θάλασσα, κάνει εδώ πέρα. Σήμερα είναι λίγο θολή, βρώμικη, ναι, να βλέπει. Εντάξει, θα καθαρίσει πιστεύω. Είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε τον κόσμο στην παραλία της Καλαμίτσας. Όχι ακόμη, δεν είναι. Κοίταξε να δεις, είναι τα αποδυτήρια, δεν είναι φτιαγμένα.
Ναι. Έχει μερικά ελλείμματα ακόμη. Αυτά τα αποδυτήρια, εγώ σχολούμαι και αν είμαι 44. Ναι. Εδώ και 24 χρόνια αυτά τα αποδυτήρια έτσι παραμένουν. Ναι, αλλά πρέπει κάτι να γίνει. Εντάξει, θα τα ξαναπούμε ακόμη μια φορά. Φτιάξε τα αποδυτήρια, δεν θα γίνουν. Κύριε Δήμαρχε μου, αγαπητή μου Τσανάκα, φτιάξε τα αποδυτήρια. Φτιάξει, πιστεύεις εσύ. Όσο μπορεί, το καταδύναμη, τι να κάνουμε. Τώρα θα βάλει μια-δυο πόρτες. Το θέμα να μπουν όλες οι πόρτες. Λείπουν και πόρτες. Όλες οι πόρτες λοιπόν, όχι. Α, μπράβο, λοιπόν. Ερώτηση, αν μπουν οι πόρτες, αν μπουν, ειλικρινή απάντηση, το όνομά σου. Γιάννης. Γιάννη μου, ειλικρινή απάντηση, ως Έλληνας. Αν μπουν οι πόρτες, πιστεύεις ότι θα μείνουν στη θέση τους. Όπα, την άλλη μέρα θα γίνουν χάλια. Τα βλέπουμε τι γίνεται. Για ποιο λόγο, δηλαδή, για ποιο λόγο. Τα βλέπουμε, ναι. Λέμε κοίταξε, το κόσμο. Να σου πω κάτι. Λοιπόν. Εδώ πετάμε τα σκουπίδια. Ναι. Κάθονται εδώ μπροστά κάτω τα παιδιά. Ναι. Τσιγάρα, αναψυχτικά, σοκολάτες, ξέρω εγώ, κρουασάν, ό,τι να. Τα χαρτιά κάτω δίπλα είναι, ρε, το χέρι σου να απλώσεις να τα ρίξεις μέσα. Τα ρίξεις. Ναι, για είμαι γενικός μιλάμε τώρα. Ναι. Νεολαία. Η νεολαία, για την νεολαία μιλάω. Δηλαδή, μάθει διαφορετικά η νεολαία. Ναι. Γεια σας. Τι κάνετε, καλά είστε. Τώρα βγήκε η κυρία. Κάνε μπανάκι. Ναι. Κρύα θάλασσα. Όχι, ωραία. Ωραία. Ω, μανάκι, ο νεολαία μας. Πάμε στην νεολαία τώρα. Γιατί πιάσαμε την προηγούμενη νεολαία. Την παροιμία την ξέρεις. Εκεί που είναι θα πας, εδώ που είσαι ήτανε. Γίνεται. Καλά είσαι. Καλησπέρα, ναι. Ερώτηση. Πόσα μπάνια κάνεις. 5-6. Τα τελευταία. Καλά είσαι. Είναι Μάιος 5-6. Δηλαδή μέχρι τέλος του Αυγούστου πώς θα τα κάνεις. Δεν ξέρω, ανάλογα. Τον καιρό πώς θα και θα είναι καλά ο καιρός κιόλας. Είναι καλή θάλασσα. Οχο, καλή είναι. Παρά που είναι παγωμένα, αλλά μπαίνουμε έτσι. Και τι, δεν αρρώσεις με το είπαν τίποτα. Τίποτα. Μια χαρά είμαι. Κάνουμε πολλές βουτιές. Οχο, ναι. Ακόμα και κολοτούμπες μπορούμε να κάνουμε. Μ' αρέσει. Δεν μας όλοι από το ίδιο τιμήστε για σχολείο. Δηλαδή, όπαπα. Σχολείο. Καταρχάς, εγώ έχω τελειώσει. Ναι, το καταρχάς δεν μου αρέσει πολύ. Για πες μου, έχεις τελειώσει για να καταλάβω. Ωραία, και το γενικό λύκειο το είχα τελειώσει. Και τώρα πάω τώρα από το ΕΠΑΛ για να πάω να κάνω μια ειδικότητά μου, νοσηλευτής. You don't have lessons today. No. Λοιπόν, έχουμε και άλλη. Θα πάμε τώρα και αυτή η φιλαράκια είναι. Ναι, είναι οι φίλοι μου όλοι. Γεια σας, παιδες. Κουράζεστε πολύ, διαβάζετε πολύ, βλέπω, ε. Σκοτώνεστε. Για λίγο στο έδωτο. Χαλάρωμα, πού τα βιβλία ρε εσείς. Λάτε εδώ ρε, λάτε. Πού τα βιβλία, λάτε πέρα ρε εσείς. Ρε εσείς, πού τα βιβλία ρε γατάκια εσείς που μαθαίνετε σχολείο εσείς, ε. Βιβλία δεν έχουμε. Μπανάκι κάνουμε. Κοπάνα κάνουμε. Το ξέρω καθηγητής. Πού δεν μ' αρέσει. Τι ώρα μου κι εγώ τότε έτσι ούτε μου. Τι ώρα πράγματα, ε. Εσείς είστε μαζί όλοι, σας πηγαίνετε στο ίδιο πάλι. Γενικό πρώτο, ναι. Και σημάδιμα δεν έχεις. Είχα το πρωί φροντιστήριο και τώρα κάνω χαλάρωμα. Χαλάρωμα, και πότε διαβάζουμε, το βράδυ. Πώς λέει τη μάνα σου, ε? Για μας, πώς λέει τη μαμά σου, Αλεξάνδρα. Κύριε Αλεξάνδρα, υδρώνει. Υδρώνει στη ρακέτα. Γιατί, δεν μου λες λίγο, λέμε στον κόσμο να έρθει στην Καλαμίτσα για μπάνιο. Πάντα, ναι, λέμε. Είναι έτοιμη η Καλαμίτσα να δεχτεί κόσμο. Ναι, πιστεύω, ναι. Θα πούμε ξαπλώσεις, πιστεύω και τα λοιπά. Ναι, ακόμα δεν μπήκαν, αλλά πιστεύω θα μπουν. Και θα έχει περισσότερο κόσμο. Όπως πέρσι. Κόσμο, όπως πέρσι. Όπως πέρσι, ναι. Μάλιστα, όπως πέρσι. Για να μαζί με στο λοιπά, μιλούς άλλους λίγο, σας παρακαλώ, πότε πέρα. Για λίγο. Μια ωραία καλησπέρα σου. Σιγά, φίλε, εντάξει. Θα γίνεις βατζινέκερ, εσύ θα γίνεις εσύ, ό,τι θέλεις. Μια ωραία καλησπέρα στα παιδιά, καλά είστε. Μπάνια κάνουμε. Ναι, κάνουμε. Όπα, πόσα μπάνια κάνεις. Ένα. Τι κάνε, κάνουμε ένα κάνεις. Δεν κάνει, είσαι στην τηλεόραση. Σε βλέπουνε. Εσύ πώς θα κάνεις. Εγώ έκανα, αυτό είναι τέταρτο. Τέταρτο και εγώ μαζί. Πέμπτο. Τρίτο. Τέταρτο. Τρίτο. Τρίτο. Τάξη, σχολείο. Τρίτη. Δευτέρα. Γυμνάσιο. Τρίτη. Γυμνάσιο όλοι. Ναι. Λύστε μια πορεία. Διαβάζετε. Όχι. Ναι. Σιγά ρε μπασκεμπολίστα εσύ. Εντάξει. Δυσκολεύτηκαν για την απάντηση. Ναι, πραγματικά δυσκολεύτηκαν. Τι. Όχι, δεν διαβάζει δηλαδή. Περνάμε τις τάξεις. Ναι. Ω, παπά. Για να περάσει την τάξη πρέπει να διαβάσει. Άμα δεν διαβάζει, πώς περνάς. Με το ζόρι. Άμα είσαι ψηλό IQ. Α, ο ψηλό IQ εδώ πέρα. Ονοματάκια. Κώστας. Κώστα μου, εξηγείτε έχει ψηλό IQ. Δεν ξέρω αν έχω. Ερώτηση κρίσεως. Ερώτηση κρίσεως, λοιπόν. Μέχρι τέλος Αυγούστου και Σεπτέμβριο. Μπορεί να κάνετε κάτι μπανάκι σίγουρα. Εντάξει. Μέχρι Νοέμβριο. Όχι, ναι, μέχρι. Λοιπόν, ερώτηση τώρα. Ποια θάλασσα σας αρέσει πάρα πολύ και σε ποιες έχετε πάει. Μπάτι. Αγία. Μπάτι. Μπάτι. Αμόλευ. Μπάτι. Λοιπόν, θα πάμε βαθμολογία. Ξεκινάμε. Μπάτι. 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 Αγία. Μπάτι. Παναγία. Αμόλευ. Αλήθεια μου. Λέγε, ποια παραλία είναι καλή. Αμόλευ. Αμόλευ. Μάλιστα. Και τι λέμε στον κόσμο για να έρθει να κάνει μπάνιο στην Καλαμίτσα. Έχει ροθάλασσα ή όχι. Έχει. Ποια περιοχή είστε εσείς, ποια περιοχή είστε. Καλαμίτσα. Ναι, καμπάλα είναι περιοχή. Δέπος. Ναι.
Άγιο Παύλο. Αδέα από παντού γενικώ είστε. Ναι. Με αρέσει ρε παιδιά, εγώ κάποτε για κάνω μπάνιο, ξέρω πόσο καιρό έκανα για κάνω μπάνιο. Να τελειώσω τα σχολεία, εξετάσεις, να δώσω εξετάσεις, να πάει 15 Ιουνίου, να πάω 20 Ιουνίου και κάνω και καμιά μπουνιά. Ζήτω να σκοτώνεστε. Εσύ εδώ πέρα φιλαράκι, κάτι έχει πάθει. Πού είναι από αυτό πέρα, Βουτιά. Κατά κάποιο τρόπο, ναι. Από τα βράχια εκεί πέρα, ναι. Μάλιστα, να ξέρω, ναι. Κάποτε και εγώ παθάτε, μάλιστα. Αυτό το σημάδι παραμένει σε όλους, να ξέρετε πάντως. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Γεια σας, κορίτσια. Μου επιτρέπετε να πάω στα κορίτσια. Εγώ όταν βλέπω το κορίτσι, πάρα πάω. Εντάξει. Εσύ από πίσω το χειρικό μου που δεν κάνει. Δεν κάνει από πίσω, από πίσω δεν κάνει. Ονοματάκια. Ειρήνη. Ειρήνη και. Ντίνα. Τάξη. Εγώ είμαι 18. Έχω τελειώσει. Τελείωσε εσύ. Ναι, τελείωσα. Εγώ πρώτη λυκείου θα πάω. Ερώτηση. Πείτε μας. Μπάνιο, θάλασσα, Μάιο. Νωρίς δεν είναι. Είναι, αλλά πάντα ξεκινάμε από τέτοια ώρα. Τέτοια μήνα γενικώ. Περίπου πόσα μπάνια κάνει και κάντε, α πούμε, μέσα στο καλοκαίρι όλο. Εγώ τώρα έχω ξεκινήσει το δεύτερο μπάνιο που έχω κάνει. Θα πάτε μέχρι τέλος καλοκαιριού. Ναι. Διακοπές φέτος. Πουθενά εδώ, Καβάλα. Μια χαρά δεν είναι, Καβάλα. Η μεγαλύτερη πόλη είναι. Εσύ θα πας πουθενά. Όχι. Τώρα κάνω μια ερώτηση. Θα περάσουμε την τάξη. Ναι. Μαμά, θα περάσουμε την τάξη. Πώς λέει η μαμά σου. Βάσο. Κυρία Βάσο, μην αγχώνεσαι καθόλου. Η κόρη θα περάσει την τάξη, το υποσχέθηκε μπροστά στην κάμερα. Ναι. Πού θα πας εσύ, πού θες να πας να σπουδάσεις. Θέλω να περάσει, πού θα περάσει. Πού θα περάσει, τι σ' αρέσει, πούμε. Μηχανολογία θέλω να περάσω. Μηχανολογία. Ναι. Καλό κορίτσι, όχι άντρα. Το ξέρω, αλλά είναι ωραίο. Μπορεί να μηχανέ. Εσύ. Εγώ δουλεύω. Χάου δουλεύει, πού δουλεύει. Εγώ δουλεύω σε ένα συνεργείο αυτοκινήτων. Με δουλεύει τώρα. Όχι. Παιδιά μα δουλεύει, αποκλείεται. Και τι κάνει τώρα, τι κάνει εκεί πέρα, πες μου το. Αλλάζω λάδια. Με δουλεύει τώρα. Φτιάχνω, ναι, οτιδήποτε. Με δουλεύει τώρα. Όχι. Το όνομά σου. Ειρήνη. Παιδιά Ειρήνη, δουλεύει σε μηχανουργείο. Τώρα θα ανεβήξει δουλειά του μηχανουργείου. Δεν με μαγαζί, δεν κάνουμε διαφήμιση, αλλά τέλο πάντων. Σοβαρά, πώ και σ' αρέσει δηλαδή αυτό πέρα. Από μικρή ηλικία μου άρεσαν τα αυτοκίνητα και έτσι να ασχολούμαι. Άντε, και... να γίνει οδηγό, του καταλαβαίνω. Να γίνει κάτι άλλο, τι να αλλάζει λάδια σε αυτοκίνητο, γκαραζιέρισα δηλαδή. Ναι, μ' αρέσει πολύ. Όχι, επιβλαράκι, μάλιστα. Εσύ είσαι Βατζενέκη εκεί πέρα πάνω. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, κορίτσια, γεια σα. Να περάσει. Ναι. Κάνε ό,τι προσκέφτε, θα περάσει, εντάξει. Και εσύ, καλά, τότε που το καλά να αλλάζει λάδια. Θα ακουστεί λίγο. Καλά, και άλλα δυο. Γεια σα, κορίτσια. Πάμε, συνεχίσουμε, παιδιά. Καλαμίτσα βρισκόμαστε και όμω περιέργω στην Καλαμίτσα. Έχει ακόμα κόσμο, νεολαία. Και κάνα σχολείο, Μην το ξαναμένουμε το σχολείο. Λοιπόν, αγαπητέ μου Στέλιο, καμπανάκι για όχι. Πάμε μια βουτιά. Όλοι εδώ. Θέλω μαζί να φωνάξετε η Μάμπα LD. Όλοι εδώ, ανέβετε πάνω. Όλοι εδώ. Η Μάμπα LD, έτσι λέγεται η εκπομπή. Μπράβο. Ευχαριστώ. Η Μάμπα LD. Μπαϊλντι. Μπράβο, yes. Λοιπόν, θα φωνάξω όλοι, βλέπετε η Μάμπα LD. Τρία, δύο, ένα. Μάμπα LD! Και το βλέπετε πού είναι. Στο ένα τσάνελ. Φιλαράκι. Ακόμα μια φορά βλέπετε στο ένα τσάνελ η Μάμπα LD. Τρία, δύο, ένα. Βλέπετε στο ένα. Τρία, δύο, ένα. Βλέπετε στο ένα τσάνελ η Μάμπα LD. Άντε, μπράβο. Βλέπω ίδρωσες. Τι διάβαζες. Ονόματα. Έντι. Έντι. Ναι. Έντι και. Σταύρος. Σταύρος. Λοιπόν, μου και λέμε παιδιά τώρα. Σας ζηλεύω γιατί κάνετε μπανάκι. Και εγώ κάνω μπανάκι, πιστεύω δηλαδή. Τάξεις. Πρώτη ηλικίου. Πρώτη ηλικίου. Η δύσκολη πηγαίνετε. Όχι. Όπα, πρώτη ηλικίου. Που κάπως λέει ψέματα αυτή τη στιγμή. Εντάξει, αν πει Ελλάδα, μάθε πολλά ψέματα. Η δύσκολη ηλικία όχι. Όχι. Πού πας εσύ? Στο πρώτο ΠΑΛ. Πρώτο ΠΑΛ που γίνεται εσύ? Πρώτο ΓΕΛ. Πρώτο ΓΕΛ δηλαδή. Α, πρώτα δηλαδή και τα δύο. Είναι δύσκολη η ημέρα, δύσκολα τα μαθήματα για τους νέους? Αρκετά. Θα βγάζετε πέρα δηλαδή? Ναι, επειδή είναι εύκολο το πρόγραμμα, ναι. Οι εξετάσεις είναι βατές, μπορείς δηλαδή κάποιος να γράψει. Ναι. Εσύ τι θα ακολουθήσεις όταν μεγαλώσεις?
Δεν έχω σκεφτεί κάτι. Τι σ' άρεσε, φίλε, αυτή τη στιγμή να κάνει ζωή σου. Φύγω στο εξωτερικό, εγώ στην αδερφή μου. Φύγω στο εξωτερικό, αυτό λε, φίλε, δηλαδή αυτό να πα στο εξωτερικό, δηλαδή. Να αφήσει το Ελλάδα να πα στο εξωτερικό. Για πε εσύ. Εγώ τι να σου πω. Τι θέλει να φτιάχνει, τι θέλει να γίνει το μεγάλο σου. Μεγάλο σου. Έχω κομμωτική. Όχι, ρε φιλαράκι, κομμωτική. Πού τρέχω, δηλαδή θα γίνει με τα λόγια. Και μετά τραγουδάκι. Μετά θα δείξει. Το μαλλί φυσικό είναι. Ναι. Αφού είσαι κομμωτή, εγώ και το βάφω γιατί το βάφω. Δεν το βάφω. Νομίζω το βάφω. Σε πρόλαβα. Απλώ πρέπει να το ξαναβάψω τώρα. Τελείωσε. Δεν πέρασαν οι μέρε. Λοιπόν, δεν μου λε λίγο κομμωτική. Ναι, έχω το ποδόσφαιρο από πίσω. Άρα στον ΑΟΚ είσαι. Δηλαδή μπορεί να δούμε στον ΑΟΚ μια φορά έτσι να σε βάλουμε στην ομάδα εκεί πέρα. Πώ σε φαίνεται το ΑΟΚ τώρα που το πιάσαμε τη συζήτηση. Καλά πάει ο ΑΟΚ. Καλά πάει. Τέταρτο τρίτο είναι τι είναι. Τέταρτο. Δεν μπορεί όμω να πάει πρώτο για να πάει να ανέβει κατηγορία. Του χρόνου. Του χρόνου να πάει καλύτερα. Του χρόνου, ναι. Εσύ με ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο. Ναι, μαζί μα. Μαζί παίζει τον ΑΟΚ και δύο. Ναι, ναι. Τι θέλει, παίζει να επιτρέπετε. Για πλευρά, μπακ εγώ εξτρέμου. Μπακ αυτό για εξτρέμου πέρα. Ναι. Βάζουμε καμιά καλή πατσούλα, κάνε καλάκι ή όχι. Το ζαλίζουμε. Ρε παιδιά, λύστε μια πορεία. Το ζαλίζετε, το άκου το ζαλίζει. Τα παιδιά, για ποιο λόγο όμως ο άκου είναι τέταρτο που καταλάβω. Δεν ξέρουμε. Έλα, είναι η δόξα δράμα μπροστά τη. Μπροστά τη και δεν μπορεί να κάνει κάτι στη δόξα. Είναι η δόξα δράμα καλύτερα από εμά. Ναι. Δηλαδή θα πει να κάτι πίνει. Δόξα δράμα είναι καλύτερα από την Καβάλα. Όχι, τώρα, τώρα όχι. Βασικά αυτές οι ομάδες πάνε μαζί. Μάλιστα. Γιατί πάτε πριν αυτή η κόντρα μεταξύ Καβάλα και δράμα, το θυμάστε. Παλιά που έχουμε πιτσιρικά, ναι. Υπήρχε μια κόντρα. Γιατί. Τι να πω. Εμείς την υποστηρίζουμε. Γιατί η Καβάλα θέλει να έχει την ιστορία της δόξας. Με έχεις κάνει το, με λίγο το brain. Με το έχεις κάψει τώρα το brain. Η Καβάλα θέλει να έχει λίγο την ιστορία της δόξας, δηλαδή. Ναι, επειδή είναι. Πώς να το πω. Δηλαδή, επειδή η δόξα είναι μια ιστορική ομάδα, ναι. Θέλει να έχει παρόμοια και αυτή την ιστορία και η Καβάλα. Ναι. Εκβέλε και η Καβάλα. Και όχι είναι ιστορική. Η Καβάλα κάποτε πέσε, έπαιζε άφασε εκεί, νικούσε Παναθηναϊκό. Δεκαετία του 70 πήγαινε πολύ καλά. Έχω λέει ψέματα. Όχι. Όχι, έτσι πήγαινε. Μια χαρά πήγαινε. Κομμωτική ή ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο πρώτα. Μετά κομμωτική. Δεν γίνεται. Φεράκι, ο Πλούταρχος ήταν κομμωτική και πήγε μετά τραγούδι. Και αποφάσισε τραγούδι ο Πλούταρχος. Το ξαναλέω, κομμωτική ή ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο. Τόσο είσαι. Τόσο είσαι. Επιμένω. Γιατί κομματική λίγο πολύ ξέρει. Ναι. Μπορεί το γύρισε λιγάκι. Σωστά. Κάποια στιγμή. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, εσύ είπαμε είσαι εσύ εξωτερικό. Έτσι. Εγώ ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο και εξωτερικό. Ναι, μετά ποια χώρα. Αυστρία. Αυστρία. Α, γι' αυτό θε να πας. Είπε καλά, έχει πάει στην Αυστρία. Εσύ που έχει πάει στην Αυστρία, καλά είναι. Καλά είναι. Καλά είναι. Στο έχει πάει στην Αυστρία, μάλιστα. Χαίρομαι, παιδιά, χαιρετώ, γεια σας. Γεια σας, καλή συνέχεια. Και σημαντικό, διαβάζετε, αλλά μην κουράζεστε, εντάξει, μην. Έτσι. Σας λυπάμαι, υδρώστε, έχετε υδρώσει. Ναι. Γεια σας, παιδιά, γεια σας. Άλλοι δουλεύουνε και άλλοι ξεκουράζονται. Άλλοι όμως δουλεύαν πρωί, να το πούμε και αυτό, και άλλοι δουλεύουν τώρα. Να πω μια ωραία καλησπέρα στο αγαπητό μου το φιλαράκι, όπου ήρθε στο παίκτη στο καφεδάκι σου, την πυρίτσα μας τέτοια ώρα έχουμε πήξει στους καφέδες, φτάνει. Στους καφέδες, έχω μια ερώτηση τώρα εγώ. Ελεύθερα. Αραχτός, θαλασσίτσα, ησυχία. Δεν έχει καλύτερο πράγμα. Η μεγαλύτερη απόλαυση όλης της ημέρας αυτή είναι. Θέλω να μου κλείνεις σε αυτό που κάνεις αυτή τη στιγμή εσύ, που είσαι στην Καβάλα, στην πόλη της Καβάλας, με μια άλλη πόλη. Αμφιβάλλω αν έχει πολλές πόλεις, οπωσδήποτε υπάρχουν. Δεν το συζητάμε, αλλά πιστεύω ότι είναι ελάχιστες πόλεις σαν τη δική μας, οι οποίοι μπορούμε να απολαύσουμε τον μπανάκι μας μέσα στην πόλη μας την ίδια. Χωρίς να πάμε, μπορώ να πω εγώ προσωπικά, γιατί μένω εδώ πέρα δίπλα, 50 μέτρα. Είπα προηγουμένως, κλείνεις το μαγαζί, το σπίτι και σε ένα λεπτό είσαι στη θάλασσα. Ακριβώς. Το ξανακλείνεις και είσαι στο σπίτι, στο βουνό. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, μιλάμε με επαγγελματία, εντάξει, και οι επαγγελματίες αυτή τη στιγμή πονάνε πάρα πολύ γενικώς όλοι οι επαγγελματίες. Και απολαμβάνει τη στιγμή. Η μόνη μας απόλαυση είναι αυτή και μόνο αυτό μας έχει απομείνει. Μάλιστα. Δυστυχώς ή ευτυχώς, διακοπές δεν μπορούμε να πάμε. Ναι. Είναι δεδομένο. Ναι. Έχω να πάω πάνω από 6 χρόνια. Πλάκα. Σαββατοκύριακο, όχι διακοπές. Α, δεν δίνει Σαββατοκύριακο να φύγεις δηλαδή. Σαββατοκύριακο έχω να φύγω πάνω από 6 χρόνια. Όχι, έφυγε. Μάλιστα. Είναι 3 μέρες το χρόνο. Χριστούγεννα, Πάσχα και Πρωτοχρονιά. Που κάθε, ας πούμε. Δυστυχώς, υγεία έχουμε. Ευτυχώς έχουμε την υγεία μας. Δουλειά υπάρχει τουλάχιστον έστω και λίγη. Και δουλειά έστω και λίγη υπάρχει. Άρα. Δόξα τω Θεώ δεν έχουμε παράπονο. Θα άλλαζες την περιοχή αυτή της Καβάλας με κάποια άλλη πόλη. Εγώ προσωπικά όχι. Λέμε στον κόσμο αρθεί για μπάνιο Καλαμίτσα. Φυσικά ναι. Δεν το συζητάμε. Καλαμίτσα και μόνο Καλαμίτσα.
Έχω την τελευταία δεκαετία, δεν έχω αλλάξει παραλία, είμαι σταθερός και μόνιμος. Πώς είπες εσύ, πώς είπες πρώτο τραπέζι πίστα, λέω εγώ, πώς είπες εσύ προηγουμένως. Πρώτο μπαλκόνι πίστα δηλαδή. Πρώτο και μπαλκόνι γιατί είμαι δίπλα, αλλά και τραπέζι. Και τραπέζι. Χωρίς μπουκάλι. Χωρίς μπουκάλι με κουτάκι. Φτωχικό, αλλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λίγο απολαυστικό. Τι χαιρετώ. Να είσαι καλά, Διευγένη. Γεια σου. Γεια σου, φίλε μου, γεια σου. Πόπο το ζητώ. Γεια σας. Τι κάνετε, καλά είστε. Πλάκωσε ο κόσμος. Όχι το ξύλο, ενώ πλάκωσε ο κόσμος, πλάκωσε. Πάω, έλα εδώ, έλα εδώ. Εγώ τα βλέπω κόσμο γνωστό και κάνει μπανάκι, χειμιονό κολυμπητή. Πάει να μιλήσει και μαζί του. Έλα εδώ, έλα εδώ, ντροπαλός τώρα. Τα κορίτσια πάρε, τα κορίτσια, εμένα τι έμεικα. Μ' άρεσε που είπες τα κορίτσια και τις κυρίες, είπες κορίτσια. Είδατε πόσο τις κυρίες. Κοίταξε εδώ κορτσάκια, κοίταξε εδώ κορτσάκια. Άσε μας εμάς, ρε. Άσε μας εμάς, τα κορτσάκια θα πάρεις, άσε μας, καλά. Χειμιονός κολυμπητής. Παρατηρία μας εδώ, Μάιος είναι. Πάμε καλοκαίρι τώρα. Πώς είναι πανιού εδώ, παγορεύτε. Χρήστο, πού είναι ο Χρήστος. Να και ο Γιώργος εδώ, έλα Γιώργο μας πάνε. Ναι, μας κάνετε χειμερινή κολυμπητές όμως περίμενε. Ναι. Τώρα δεν είναι κάτι στα ζεστά νεράκια. Τώρα εμείς κανονικά έπρεπε να έχουμε σταματήσει. Αυτό λέω τώρα αυτή τη στιγμή. Έπρεπε να έχουμε σταματήσει. Για ποιο κάτι πάνιο. Ακόμα δεν έχει έρθει η εποχή. Δεν έχει σπάσει που λένε πώς το. Δεν έχει σκάσει το καρπούζι ακόμα. Τελικά η θάλασσα της Καβάλας είναι για όλο τον χρόνο. Έχουμε την καλύτερη θάλασσα. Ναι. Έχουμε την καλύτερη ακτή. Μάλιστα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πόλη στην Ελλάδα ναι. που να έχει την θάλασσα, τέτοια θάλασσα μπροστά στα πόδια της. Είναι ωραία, μιλάμε τώρα, σοβαρά. Είναι ωραία. Ωραία είναι. Ξεκουραζόμαστε. Εμείς δεν βρίσκουμε. Εντάξει, ερχόμαστε. Ναι. Είμαστε μια μεγάλη παρέα το χειμώνα. Ναι. Τώρα σιγά σιγά να πάρτε τα κορίτσια εδώ. Την νεολαία πάρτε. Εγώ θυμόταν την νεολαία θα έρθει και λίγο το κορίτσι. Έρχεται η νεολαία και φεύγουμε εμείς. Εγώ είδα την νεολαία, έφυγε από το σχολείο για να φύγει πάνω νεολαία. Τι γίνεται. Χθες είχε πάρα πολύ κόσμο. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη που γράφουν τις εξετάσεις τώρα έρχονται τα παιδιά. Θα μπουν ομπρέλες. Μπας περιπτώσει. Βέβαια θα μπουν, βέβαια. Ήδη ο Δήμος άρχισε κάνει τις ετοιμασίες, το έβαλε τα μπέλες, μας έβαλε εδώ πόρτες. Έβαλε, βλέπω μόνο λίγες πόρτες όμως. Δεν χρειάζεται περισσότερες. Έκανα μία ερώτηση προηγουμένως σε έναν κύριο. Ας πούμε ότι ο Δήμος βάζει πόρτες σε όλα τα αποδητήρια. Ναι, ναι. Θα μείνουν ή θα φύγουν. Όχι, δεν θα μείνουν. Θα φύγουν. Θα φύγουν ναι. Γιατί και αυτές οι λίγες που βάζουν και αυτές τις λίγες δεν είμαστε για να τις κρατήσουμε δυστυχώς. Υγεία έχουμε. Δόξα σε ο Θεός, είμαστε πάρα πολύ καλά. Και σας είπα και τις προάλλες που ήσασταν εδώ να έρθετε να σας κάνουμε και εσάς χειμερινούς κολυμπητές. Εγώ άμα γίνω χειμερινούς κολυμπητές και βουτήξω, ναι. εκεί μέσα θα μείνω. Όχι, δεν θα μείνεις. έτσι έλεγα κι εγώ. έτσι έλεγα κι εγώ, αλλά τελικά είναι μια χαρά. Η θερμοκρασία τώρα είναι... Καλές βουτιές θα κάνετε. Πόσο είμαστε τώρα, 20 βαθμούς, πιάσαμε τώρα. Πρέπει να πιάσουμε. Τον 20 βαθμούς τώρα έχει. Έχουμε τουλάχιστον 20 ναι. βαθμούς. Αν δεν έχουμε 20, έχουμε 19. Καλές βουτιές, καλά μπάνια, γεροί να είστε, σας ζηλεύω πραγματικά. Γεια σας. Κάντε και μία βουτιά όλες για μένα. Για το Διογέννη. Γεια σας. Γιατί δεν πιάνει αυτό δηλαδή. Μία βουτιά για μένα μην κάνεις. Όχι, να κάνω για σένα. Εσύ πρέπει να βουτήξω. Εγώ θα βουτήξω Ιούλιο εκεί πέρα περίπου. Εκεί εγώ είμαι του γλυκού και του ζεστού νερού. Να είμαι ειλικρινής. Όταν... Στο καρπούζι. Τι? Στο καρπούζι, ναι, ναι, στο καρπούζι, όχι στο καρπούζι αυτά τώρα. Ναι, ναι, ναι. Από εδώ, από τον Έστω, από το καράμπι που λέμε. Θα πάω εδώ, πες τα χαρουμένιο. Σας χαιρετώ, αντίο σας. Καλά, οκ, okay, εντάξει, συμφωνώ απόλυτα, θα πρέπει. Σ' αγαπώ τους εγωισμούς σου. Το σφύριγμα του αέρα μια γκρίζα ημέρα. Θα σου φέρει το άρωμά μου από πέρα για πέρα. Τζόπα. Αυτός είναι ερωτευμένος, παιδιά, να ξέρετε σίγουρος είμαι. Πόρτες βλέπουμε, εντάξει, ναι, εντάξει, εντάξει. Δεν έχουμε όλες τις πόρτες, εντάξει, η κατάσταση είναι λίγο τραγική εδώ πέρα. Εντάξει, τώρα, αγαπητοί μου Δήμο Καβάλα, πρέπει λίγο αυτό το φτιάξουμε. Γιατί έχει το κόσμο όχι μόνο από Ξάνθη και από άλλες περιοχές. Καλό είναι αυτό. Με μια επιτήρηση αλφα να υπάρχει κιόλας. Τώρα να βαγωσώσεις θα είναι, σώσεις θα είναι, κάποιος άλλος δεν είναι, χρειάζεται γιατί. Εντάξει παιδιά, τώρα αυτή είναι η κατάσταση εδώ πέρα. Τώρα γίνομαι λίγο τσέλιος εγώ, αλλά δεν πειράζει. Έτσι τσέλιο, έχω άδικο. Λοιπόν, τι από ψέματα. Και πόρτες, πόρτες.
Και έχουμε έρθει πια, αφού πήγαμε από Γιουλικά, πήγαμε στην Καλαμίτσα, πήγαμε για μπάνιο, όχι εμείς, οι άλλοι κάναμε μπάνιο, εμείς που έκαναμε μπάνιο ακόμα νωρίς είναι. Ήρθε η ώρα τώρα να έρθουμε και λίγο και στην πλατεία της Καβάλας, μάλλον στην πλατεία, στα στενά της Καβάλας. Και βρισκόμαστε στον αγαπητό μου τον Άγιο Νικόλαο, από τη Λόστα. Λοιπόν, έλα μαζί μου Δημήτρη, πάμε μέσα. Δημήτρη, ποιο Δημήτρη. Έλα μαζί μου αγαπητέ μου Στέλιο, έλα μου Στέλιο, πάμε μέσα. Καλά, σήμερα το σχολείο δεν έχουν φτάσει. Τι γίνεται σήμερα. Αγαπητοί καθηγητές, εδώ σε μένα. Γεια σας, καλά είστε. Μόνο τι κάνετε. Καλά σε βλέπω, χαμογελάς. Να προλάβω το λεωφορείο. Πάμε στο λεωφορείο. Αυτά είναι το σχολείο, τι γίνεται. Φωλιάχουν. Έλα μαζί μου. Είσαι μια χαρά, όμορφη. Μόνο το τσιγάρο σε χαρά, για να μην ειλικρινείς τώρα και εγώ, εντάξει. Τι μου κάνετε πως είστε καλά, σας ζηλεύω, ε. Καλά, μια χαρά. Έλα να κεράσω μια πύρα. Τώρα με κάνεις και μπλέκ, πώς θα γίνω. Ερώτηση τώρα, η δουλειά τελείωσε για σήμερα. Όχι, ποια είπε. Η δουλειά τελείωσε. Όχι, τώρα αρχινάει. Πού, εδώ. Ναι, σιγά σιγά αρχινάμε από εδώ και μετά πάνω στο μαγαζί. Πάνω στο μαγαζί, αυτό μου αρέσει. Μια χαρά είστε. Έτσι πρέπει. Τα ζηλεύω πάντως. Έτσι πρέπει. Τελικά για ποιο λόγο κάνουμε αυτή τη δουλειά, μπορώ να μάθω. Πρέπει και εμείς να κάνουμε μια δουλειά ξεστή που να έχει σχέση με φαγητό. Ναι, ωραίες οι δουλειές αυτές με το φαγητό. Βάζεις κιλά όμως. Έλα μωρέ, λίγο. Γιατί συχαίνεσαι. Λίγο, όχι, καθόλου. Καθόλου. Από το φαγητό. Απόλαυση είναι. Απόλαυση είναι. Έλα, τι γυναίκα. Τι μας έμεινε, άμα το φαγητό. Τη γεύση. Το φαγητό και λίγο το σεξ. Στο φαγητό έχουμε τη γεύση. Στη γυναίκα έχουμε το σεξ. Ναι. Αλλά όμως, η γεύση άμα δεν μας αρέσει, υπάρχει επιδότηση φυσικά και με τη γυναίκα να μας αρέσει. Όχι, πάντα μας αρέσει. Πάντα μας αρέσει. Μ' αρέσει, φιλαράκι. Δικός μου είναι αυτός, δεν ξέρω. Έλα, μαζί μου. Γεια σας, γεια σας. Εγώ τραβάω. Γεια σας. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Μακριά από εδώ πέρα. Δεν από πέρα είναι το. Τι για ψέματα, μακριά από εδώ πέρα. Τι από ψέματα από τώρα. Κάποια στιγμή εδώ πέρα θα καταλήξουμε όλοι μας. Ναι, ακόμα νωρίς, ακόμα δεν είναι νωρίς, θα καταλήξουμε. Όχι, νέος. Γεια σας. Νέος είσαι, αγόρι μου, νέος. 44 νέος είμαι. Η μισή ζωή μου πάει, τελείωσε. Όχι, τελείωσε, βρε αγόρι μου. Κάτσε, πάει το μισό Διογέννης. Έμεινε το άλλο μισό τώρα. Το άλλο μισό. Ναι, απλώς λέμε μακριά από εδώ. Δεν το λέμε την κακή την έννοια, εντάξει. Την καλή την έννοια το λέτε πάντα. Την καλή την έννοια, με την καλή. Πω. Είναι και ακριβά. Δεν συμφέρει να πεθάνει σήμερα η μέρα. Δύο. Αγία και Χριστέ μου. Θα τους πω να με ζάψουν όρθιο στο χώμα. Έλα μαζί μου. Πού είναι ο Θεός. Πόναγια, πλέον πόναγια, πλέον πόναγια. Ένα γεια. Γεια σας. Γεια σου. Γεια σας. Τι μου κάνεις. Είμαι άριστα. Γερός. Πολύ καλά. Υγεία. Έχω. Γεύσεις. Τέλειες. Καβάλα και ήλιος. Θα χαλάσει ο καιρός σήμερα. Μην μου το χαλάσει τώρα, γιατί θα χαλάσει ο καιρός. Πώς είπε η Έμι. Από σήμερα χαλάει ο καιρός. Σήμερα αύριο θα είναι χάλια. Δηλαδή μέσα σπίτια μας πάλι. Και φαγητό για μέσα. Εντάξει, τι θα κάνουμε. Για λίγο καιρό ακόμα. Για λίγο καιρό ακόμα. Μετά θα είμαστε και έξω. Τέλος του μηνός έξω, ναι. Μ' αρέσει. Την άλλη Παρασκευή όλοι έξω. Άλλη Παρασκευή τι έχουμε έξω, είπες μου. Εγώ θα σε πω ότι έχουμε την άλλη Παρασκευή, λευκή νύχτα. Α, white night, σωστά, ναι, θα είμαστε εκεί πέρα κι εμείς. Εδώ όχι εκεί. Παντού θα είμαστε. White night είπα. Okay. Μ' αρέσει. Πάω πιο μέσα. Χάκια που είδα. Και εγώ επίσης. Θα πούμε στο White Knight. Okay. Bye. Λοιπόν, πω παιδιά, τι γίνεται ρε εσείς να κάνω τώρα μια ερώτηση εδώ πέρα, δηλαδή, για ποιο λόγο όλα τα φαγάδι κάνει και μάτα ρε εσείς, τέλειο. Τι γίνεται ρε παιδιά σήμερα εδώ πέρα. Μ' αρέσει αυτό, ξέρετε, γιατί και εκεί δεν είναι, Παρασκευή είναι, σωστά Παρασκευή είναι, ναι, τι γίνεται. Μάλιστα. Α, μ' αρέσεις. Μ' αρέσεις. Δηλαδή τη δικιά σου, την έριξες τη δικιά σου, την έριξες με καντάτα. Ναι, ναι, βεβαίως, πάντα. Ποιο τρόπο θα μας πει. Να πούμε έναν του Καταντζίδη. Καταντζίδη, βεβαίως. Ποιο οποίο θέλεις. Πες εγώ παίρνω σύγε που. Θα πούμε το υπάρχω. Υπάρχω, πες το. Πάμε. Υπάρχω. Πειράζει, δεν πειράζει. Όσο υπάρχει στα υπάρχω, σκλάβα τη ζωή σου δάγκω. Κι ας βαδίζουμε σε δρόμους χωριστούς. Υπάρχω μες στα μάτια σου που κλαίνε, μες στα κοιλί σου που γίνε. Και θα υπάρχω στα τραγούδια που θα ακούς. Είμαι η ζωή σου με σβήνει κανένας κι αν με άλλος μιλάς κι ώρες ώρες γελάς κατά βάθος πονάς γιατί σκέφτεσαι εμένα. Είμαι και αρχή και φινάλη και
στη σκέψη σου βάλει. Όσα κάνει δεσμό, με σε λίγο καιρό θα χωρίσεις, γιατί θα υπάρχω εγώ. Μπράβο σου, Φιλαράκη. Να σε καλά, Φιλαράκη. Νίκος, Νίκο. Νίκο μου, μπράβο, όπου τώρα με θύμιζε κάτι εποχές παλιές με καταζήτη. Συγγνώμη, πάντα καταζήτη. Ναι. Ενοχλούμε στον απέναντι. Α, εντάξει, ένα τραγούδι είπαμε τώρα, σιγά τώρα, μόλι τώρα. Ένα τραγούδι τέλος, σιγά τώρα. Λοιπόν, τώρα δηλαδή ενοχλούμε στον απέναντι, τώρα τι πάμε την αυτά. Για καλοκαιράκι, καβάλα, μαγαζιά δουλεύουν όλοι. Ντροπή. Λοιπόν, πάμε. Γεια σας. Καλά είστε. Καλά είναι. Τουρκής. Πλάκα κάνεις. Ήμουνα Προύσα πριν από λίγες ημέρες. Δεν ξέρω ελληνικά. Πήρε 5 ευρώ, τέρζουμε αστυνό. Πήρε 5 ευρώ, τέρζουμε. Άντε, ο δικός μου εκεί πέρα είναι, ξέρω, το πετυχαίνω. Παιδιά, μα δούμε στο Κωνσταντινούπολη εκεί πέρα. Και είναι 5 ευρώ. Α, είδε η Τουρκία, είχαμε πάει μες Τουρκία, Κωνσταντινούπολη και Προύσα, είδε και η Τουρκία. Δεν μου λες. Τώρα είναι τη σειρά του εδώ πέρα, γιατί τώρα είναι τη σειρά του. Κάθε βοήθεια που του δίνω μου δίνουν 5 ευρώ. Ναι, θα του είχα καταλήξει κιόλα. Σαν Τούρκικα, φυσικά. Πήγαμε και εμεί εκεί πέρα, ήμασταν στην Κωνσταντινούπολη και πήγαμε και σε Προύσα και δεξιά και αριστερά. Ότι πηγαίνουμε Τουρκία. Πότε? Προύσα δεν πήγαμε μαζί, πήγαμε άλλου. Μαζί θα πηγαίνω εγώ Κωνσταντινούπολη. Καλή όρεξη. Έγινε, παιδιά. Μ' αρέσει, καλή. Γεια σα, γεια σα. Άγιο Νικόλα. Άγιο Νικόλα. Άγιος Νικόλας, παιδιά, μου αρέσει ο Άγιος Νικόλας, αποκτάει ζωή. Έστελιο, παλιά ήταν έτσι ο Άγιος Νικόλας, όχι, μαγαζάκια, φαγητό. Λοιπόν, για πάμε προς τα μέσα εδώ πέρα, να πάμε μια ευθεία να πάμε, πάμε. Η Μάμπα Ελντή, σήμερα Καβάλα. Γεια σας! Τι κάνετε, καλά είστε? Ψώνια βλέπω, τελειώσαμε για σήμερα. Όλα καλά? Ερώτηση γρήγορα, γρήγορα. Τώρα που σε βρήκα, έλα καλά, έλα. Αύριο γιορτάζουμε δηλαδή. Βεβαίως. Ονοματάκι. Ελένη. Ω, χρόνια πολλά που το ρωτάζεις το αύριο. Ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε σύζυγο Κωνσταντίνο, δεν πιστεύω. Γιο Κωνσταντίνο. Χρόνια πολλά ξανά. Φιλαράκι, χρόνια πολλά. Γερή, δυνατή και οι δυο σας, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ σε όλο τον κόσμο, ναι. Υγεία και με ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει. Αδάμε, περιμένουμε κόσμο σπίτι δηλαδή, ναι. Γνωστούς, ναι. Σε όλοι και τα λοιπά. Ναι, ναι, θα το γιορτάσουμε. Γλυκάκι, θα έχει γλυκάκι. Βεβαίως. Όπου παιδιά, θα έχω γλυκάκι. Ευχαριστώ πολύ, γεια σας. Λοιπόν, το Ιμάν Μπαλντί, άλλα μαζί μου τώρα εσύ. Το Ιμάν Μπαλντί βρέθηκε πού αλλού? Φυσικά, στον τόπο μας. Εντάξει, την περιοχή τη δικιά μας τώρα. Πάντως στην Καβάλα, και τι θέλω να πω, αγαπητοί μου φίλοι. Καβάλα, Καβάλα. Ανεβήκαμε ψηλά, πήγαμε στη μέση, κατεβήκαμε θάλασσα και είδαμε και πλατεία Καβάλας, μάλλον Αγίου Νικόλα, το πω έτσι λίγο. Κάναμε μια βόλτα μεγάλη στην περιοχή της Καβάλας, μέσα στην πόλη, εντάξει. Να πάρετε μια γεύση λίγο, λίγο. Η Μάμπα Αλτή πάντα φυσικά έχετε στην περιοχή τη δικιά σας και κάθε επεισόδιο μιλάμε μαζί σας. Το Μάμπα Αλτή κατά 99,9% εσείς, το λέω πότε δηλαδή. Το Μάμπα Αλτή μιλάτε μόνο εσείς και μας λέτε τα προβλήματά σας. Μαζί με την περιοχή σας, δηλαδή με τα δικά σας μάτια και λόγια και τα δικά σας τα αυτιά, ακούμε, βλέπουμε και μαθαίνουμε την κάθε περιοχή. Τώρα ήμασταν Καβάλα. Στο επόμενο επεισόδιο θα έρθουμε στη δικιά σας περιοχή. Bye bye!